Και οι πρωταθλητές σηκώνουν το κύπελο. Η εφηβική ομάδα της ΑΕΣΕΡΟΝ αναδείχθηκε για τρίτη φορά πρωταθλήτρια ΕΚΑΣΑΜΑΘ στον αγώνα που διεξηχθεί το Σάββατο 20 Απριλίου στο κλειστό γήπεδο Βασίλειος Αγοραστός του Αθλητικού Πάρκου Ομόνιας. Η ομάδα των Σερών επικράτησε του Αστέρα Καβάλας με 72-17 και κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή. Αμέσως μετά τον αγώνα, η δήμαρχος Σερών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, απένιμε τα μετάλλια και το κύπελο στους πρωταθλητές της ΑΕΣ Σερών και τους συνεχάρη για τα αποτελέσματα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους προπονητές για τη μεγάλη προσπάθεια και την επιτυχία. Εύχομαι πραγματικά, τόνισε η κυρία Μητλιάγκα από καρδιάς, να συνεχίσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να έχουν επιτυχίες και στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στους προπονητές τους. Μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη επιτυχία για τρίτη χρονιά. Εύχομαι πραγματικά από καρδιάς να συνεχίσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους να έχουν επιτυχίες και ιδίως στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος, τώρα στην Πολύχνη από ό,τι μου είπαν είναι να πάνε, να ανταγωνιστούν και με τις υπόλοιπες ομάδες και να φέρουν ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες. Να είναι καλά τα παιδιά, έτσι πάντα με επιτυχίες, να τα χαιρόμαστε. Η ΑΕΣ θα συμμετέχει στην προκριματική φάση Final Four Μακεδονίας Θράκης την άλλη εβδομάδα στην Πολύχνη, όπου με αντιπάλους τις ομάδες του Κιλκής, Χαλκιδικής και Κοζάνης θα διεκδικήσει την συμμετοχή της στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων με τις 8 καλύτερες ομάδες της χώρας τον Μάιο στην Άρτα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους αθλητές, στους προπονητές, στους συνοδούς, στους γονείς, όλους αυτούς οι οποίοι είναι καθημερινά δίπλα τους. Εμείς ως διοίκηση οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν ήταν δύσκολη πορεία, καθότι το εφηβικό έχει πάρα πολύ καλό έμψυχο υλικό. Έτσι και φέτος τερμάτισε στην πρώτη θέση, σχεδόν πανηγυρικά, παρά μόνο μία ήττα έκανε και αυτή στο καλάθι. Συνεχίζουμε πλέον στο επαρχιακό πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στην Πολύχνη, με τις ομάδες της Κοζάνης, της Χαλκιδικής, Κιλκής και Σερών, και αισιοδοξούμε, όπως και πρόπερση, να τερματίσουμε και στην τελική φάση των 8 που θα γίνει φέτος στην Άρτα. Αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε, όπως το προαναφέρατε, αυτή τη σύνδεση, την αγάπη μεταξύ μας και την αγάπη προς τον αθλητισμό και την προστάτεια του τόπου μας, έτσι ώστε να εκπροσωπούμε και την πόλη εκτός νομού. Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας και Υγείας του Δήμου Σερών, κ. Νασούς Παπαδόπουλος, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το σεραϊκό μπάσκετ έχει μέλλον, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στα παιδιά και να δίνονται ευκαιρίες. Το σεραϊκό μπάσκετ βλέπουμε ότι έχει μέλλον. Αρκεί να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας, να τα δώσουμε ευκαιρίες και νομίζω ότι θα έρθουν και τα αποτελέσματα. Εμείς από την πλευρά μας θα κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των γηπέδων. Βέβαια, η πόρη είναι λιγοστή. Από εκεί και πέρα, από τη μια μεριά θα προσπαθήσουμε σίγουρα τα γήπεδα να βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση και από εκεί και φυσικά μελλοντικά σκεφτόμαστε πάντα να δημιουργηθεί ένα κλειστό που να μπορεί να φιλοξενεί και ίσως μεγαλύτερης κατηγορίας αν κάποια στιγμή κάποια σεραϊκή ομάδα μπορέσει να ανέβει, αλλά και να μπορέσει να δώσει κάτι παραπάνω στο σεραϊκό μπάσκετ. Μεγάλη χαρά για τα παιδιά, για τους προπονητές, για τους εφόρους. Η δήμαρχος, κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μέρος, ο προπονητής, ο κύριος Νίκος Κυρίκος, ο έφορος, ο Χατζόπουλος Βασίλης.